Εθνών καθιέρωσε ως ημέρα περιβάλλοντος την 5η Ιουνίου κάθε έτους με σκοπό να υπενθυμίζει στους ανθρώπους την ευθύνη όλων για το περιβαλλοντολογικό πρόβλημα και συγχρόνως να τους ευαισθητοποιήσει για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο συνδυασμός μας για την προστασία του περιβάλλοντος δηλώνει παρόν. Αυτές οι δράσεις πρέπει να μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα και να νιώθουμε περήφανοι. Νομίζω ότι βάζουμε το λιθαράκι σιγά σιγά μέσω αυτών των εκδηλώσεων, μέσω αυτών των δράσεων, να μαθαίνουμε και να δείχνουμε το δρόμο σωστικά στο τι θα κάνουμε αύριο μεθαύριο. Να ευχαριστήσω και από καρδιάς τον Κωνσταντίνο τον Μάκαρη, όπου αυτά που είπαμε μεταξύ μας, ότι δηλαδή το περιβάλλον θα πρέπει να είναι πολύ υψηλά στην ατζέντα της νέας εποχής, το κάνουμε πράξη, το κάνει πράξη. Και αυτό το αποδεικνύουμε σήμερα. Είμαστε εδώ. Τον ευχαριστώ λοιπόν από καρδιάς και το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ εγώ από τη μεριά μου είναι ότι με τον καινούριο χρόνο που θα αναλάβουμε το Δήμο, με επικεφαλή σε εσένα, θα προχωρήσουμε μπροστά και το περιβάλλον θα είναι πολύ ψηλά, η υποφελία των δημοτών μας, έτσι, και η υποφελία φυσικά του ίδιου του περιβάλλοντος. Ένα φυσικό περιβάλλον και ο άνθρωπος είναι το ένα και το αυτό. Όταν το συνειδητοποιήσουμε, τότε νομίζω ότι μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε με απλά λόγια ούτε να ρυπάνουμε τον αέρα, ούτε να μολύνουμε το νερό. Δεν είναι δικαίωμά μας. Είναι υποχρέωσή μας να το αφήσουμε καθαρό για τους επόμενους. Για αυτούς που θα έρθουν. Και όχι για τα εγγόνια μας. Γιατί θα πει κάποιος, ναι, το εγγονάκι μου. Όχι, κύριε και κυρία μου. Είναι για τα εγγόνια των εγγονών σου, των εγγονών τους. Τόσο βαθιά πρέπει να σκεφτόμαστε. Η κλιματική αλλαγή, λοιπόν, και ο ρόλος των σύγχρονων πόλεων. Κακά τα ψέματα, η αστιφιλία είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπήρξε, πλέον έχει εντατικοποιηθεί και είναι, θα λέγαμε, ένα πρόβλημα παγκόσμιο. Δεν είναι μόνο της Ελλάδας, αλλά είναι και της Ελλάδας, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Να δούμε λοιπόν πώς αυτές, αν οι πόλεις μπορούν πλέον να είναι η καταστροφή μας ή μπορεί να είναι και το κλειδί σε μια επίλυση τόσο σοβαρών προβλημάτων όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Άρα λοιπόν οι πόλεις μπορούμε να τις δούμε ως παγίδες θερμότητας ή το κλειδί για την επίλυση του προβλήματος της υπερθέρμανσης. Τι γίνεται λοιπόν, για ποιο λόγο ζεσθενόμαστε κάθε καλοκαίρι, για ποιο λόγο συνεχώς δεν αντέχουμε και λέμε πάμε κάπου πιο έξω να φάμε. Αν σας πω το καλοκαίρι να έρθουμε να πάμε να πιούμε ένα καφέ, θα μου πείτε όχι, πάμε λίγο παραέξω. Όχι μες στην πόλη, όχι στο κέντρο. Γιατί κάνει πολύ ζέστη. Αυτό ακριβώς, παιδιά, είναι Αιγείο. Έτσι ήταν η Αιγείο, ακριβώς. Τα δέντρα και η θερμοκρασία που αναπτύσσει. Αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος τι έκανε, έκοψε τα πάντα και είμαστε εδώ. Είναι πραγματική εικόνα. 34 οικοσκιά, 61 φωκωμένα. Βλέπετε, αυτή είναι η αποτύπωση. Η μημάθεια είναι η χειρότερη της αμαθείας. Και αυτοί που κυβερνούν σήμερα είναι επικίνδυνοι στο Δήμο μας. Πραγματικά επικίνδυνοι και κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πάμε λίγο ξανά στην Αιγύου. Και θυμάμαι που λέγανε ότι είχαν φυτέψει 3-4 χιλιάδες, λέει, φυτά. Πάμε. Πάμε. Αυτά εδώ. Τα μετράνε φυτά. Οι άσχετοι. Οι μη μαθείς, οι άσχετοι. Αυτά εδώ. Αυτά όμως έχουν επίδραση στη δική μας ζωή, στη ζωή των παιδιών μας και των παιδιών των παιδιών μας. Κοιτάξτε εδώ μήκος, αυτό που, το οποίο λέγαμε, μπετό και άσφαλτο.